Μετά την παρακολούθηση της ταινίας Sound of Freedom, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διακινητές παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, θα τιμωρούνται με τη θανατική ποινή εάν εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα χρησιμοποιήσω το άρθρο 42 για να τερματίσω την κρίση της εμπορίας παιδιών, επιστρέφοντας όλα τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας στις οικογένειές τους, στις χώρες καταγωγής τους, χωρίς καθυστέρηση. Θα παροτρύνω το Κογκρέσο να διασφαλίσει ότι όποιος πιαστεί να διακινεί παιδιά πέρα από τα σύνορά μας θα τιμωρηθεί αμέσως με τη θανατική ποινή. Αυτό περιλαμβάνει επίσης γυναίκες, δήλωσε χαρακτηριστικά ο τέος πρόεδρος των ΗΠΑ.